Σταθμός του Καλλινός Νιούς βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος και δεν πιστεύουν τα μάτια μου. Κύριε πρόεδρε της ΑΝΕΚ, πώς από εδώ. Περαστικός. Περαστικός. Λοιπόν, πάμε λίγο, να αφήσουμε λίγο τις χαρές που συναντήσαμε λίγο πιο πριν. Ο σκοπός του ταξιδιού του δικού σας. Είμαστε δύο μέρες στην Αθήνα. Ήταν μια επίσκεψη πρώτα απ' όλα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στο οποίο έχουμε κρεμότητες τις οποίες πρέπει να κλείσουμε. Πήγαν όλα καλά. Συναντήθηκα με τον κύριο Κουρουπλή, βασικά με τους υπηρεσιακούς παράγοντες ήθελα να έχω μια συνάντηση. Πάντοτε για τον ίσως Κάλυμνος, για την εξέλιξη, την εξέλιξη της εταιρείας, γιατί εμάς δεν σας κρύβω ότι μας πονάει πάρα πολύ η αύξηση του ΦΠΑ και γι' αυτήν αγωνιζόμαστε. Το άλλο θέμα ήταν μία επίσκεψη που κάνουμε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, γιατί πρέπει πλέον, κύριε Χαραμαντά, να δρούμε δραστικά με το Γαϊταγάνι, να κόβουμε τους γόρδιους δεσμούς σαν τον Μέγα Αλέξανδρο και να προχωρήσει η Κάλυμνος παραπέρα. Όλες οι αγγυλώσεις οι οποίες υπήρξαν από διάφορους και διάφορους, προσπαθούμε τώρα σαν δημοτική αρχή να υλοποιήσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Έτσι λοιπόν επισκεφτήκαμε τον Υπουργό, τον κύριο Κουβέλη, μετά από ένα ραντεβού που είχαμε κλείσει, και προκειμένου να έχουμε την βοήθειά του στην επίλυση 2-3 προβλημάτων, όπως χρόνιων προβλημάτων, όπως βλέπε, ας πούμε, περιφερειακός δρόμος από Θέρμα μέχρι το Καλλίμνικο σπίτι, βλέπε τα σπίτια των στρατιωτικών και άλλα πολλά που θα τα δείτε όχι στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή όλα αυτά ξεκινάνε πάρα πολύ γρήγορα. Έχετε κάτι καλό ως επίλογο για να φύγω και να πάω να παρακολουθήσω την προπόνηση τελευταία της ΑΕΚ? Επίλογος τι να σας πω τώρα. Μάλλον θα έπρεπε να σας τα πω στην Κάλυμνο καλύτερα, γιατί... Ναι, δώστε μου λίγο ένα έναυσμα, αν υπάρχει κάτι θετικό, ας πούμε, για την εταιρεία την οποία διοικείται. Ναι, μου τηλεφώνησαν ότι έχουμε θετικές εξελίξεις από τις δίκες υπέρ της ΑΝΕΚ και... Τέλος πάντων, μας ενδιαφέρει. Αυτά θα είναι ανακοινώσιμα σε λίγες μέρες. Θα ρωτήσουμε τους δικηγόρους και θα μάθουμε πώς γίνεται. Πάντως, εσείς είστε αισιόδοξος για αυτή την έκβαση? Αισιόδοξος είμαι και ότι η υπόθεση προχωράει καλά. Πίσω σας είναι το κτίριο της Βουλής. Εμένα δεν μου το βγάζετε ότι αυτή η στενή σχέση που έχετε με τον Κουβέλη πιθανότατα στις επόμενες εκλογές που είναι και πολύ πολύ σύντομα να σας δούμε. Θέλετε. Η θέληση υπάρχει, αλλά είναι τα όργανα τα οποία θα αποφασίσουν. Άρα εγώ κρατάω τη θέληση του Γιάννη του Διαμαντή να είναι υποψήφιος βουλευτής. Ναι, εντάξει. Γεια σας. Γεια.